Φίλες και φίλοι, ξεκινάει λογικά το τρίτο βίντεο. Επειδή παιδιά τα σταματάω τώρα από τα ανατολικά, τα σταμάτα κατά τη διάρκεια, γιατί είτε μίλαγα με φίλους αεξίδες, είτε με μαστόρια, είτε με επικεφαλής, είτε φωτογράφιζα παιδιά που θέλανε. Δεν θυμάμαι με ποιο πάρτι είναι, λογικά είναι το 3. Θέλω να δείξω εδώ από τα ψηλά στα χαμηλά, είμαι στο κερανό, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και ψηλά η κάμερα και τα δείχνει όλα πιάτο, όπως πραγματικά πρέπει να τα δείχνει ένα κανάλι, έτσι, για να απολαμβάνεται σε όλη τη γη τα εκατομμύρια των φίλων αεξίδων. Το τι μέλη γενέστε στην εγκαστοπιά μας. Εδώ είμαι πολύ γοητευμένος παιδιά με το θέαμα που βλέπω και με τη ζέση όλου του εργατικού προσωπικού, προσέξτε, όχι των μεγάλων κεφαλιών, τους οποίους τους μνημονεύω σε κάθε βίντεο μου σχεδόν, αλλά με τη ζέση που δείχνει το εργατικό προσωπικό, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι η νεολαία που με παρακολουθεί να βλέπει. Οπα, το τρακτήρι αυτός. Το σωδό μανδύας, έτσι πρέπει να λέγεται, ο δεκάμετρος, 8 με 10 μέτρα πρέπει να είναι. Έτσι να δούμε το τι. Ο Θωμάς ο Μαύρος επί το έργο, τον σηκώνει. Και θα συνεχίσω εγώ την μπάρλα μου με την νεολαία μας, παιδιά. Όχι, θα την πω τώρα την νεολαία, εμείς απολαμβάνουμε τη θέα. Θέλω να πω στην νεολαία μας, παιδιά, αγάπη και ομόνοια με τον συνάνθρωπο. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με τον Ολυμπιακό, τίποτα με τον Παναθηναϊκό, τίποτα με τον Μπαοκτζή. Μας χωρίζει μόνο η ομάδα. Έτσι, θα είμαστε αντίπαλοι για 90 λεπτά και μετά με την πλακίτσα. Αυτό, παιδιά, να περάσετε στο μυαλό σας. Και θα δείτε σίγουρα ότι η βία θα απαλείψει από αυτή τη χιλιοταλαιπωρημένη χώρα που οι διάφοροι κυβερνώντες μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο, έτσι. Με την πολιτική είμαι out εγώ, δεν κατέχω καθόλου, δεν με διόρισε κανείς στο δημόσιο, να στο πω και αυτό, παντελονάτα, μπήκα το 96 με το Πασόκ και Πασόκ δεν έχω ψηφίσει ποτέ, έτσι. Με πατέρα άρρωστο αριστερό και ψηφοφόρο του Ανδρέα Παπανδρέου. Εγώ, Πασόκ, δεν ψήφισα ποτέ. Μπήκα τότε, παντελονάτα, με την αξία μου. Στην καυτό νεολαία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώτα κοιτάξτε την οικογένειά σας, την υγεία σας, τα φιλαράκια σας και μετά η ΑΕΚ, ο παντισμός, η φιλαθλητιότητα και ό,τι άλλο γουστάρετε εσείς. Αρκεί να μην μαλώνετε με τον συνάνθρωπο για πράγματα που είναι σε τρίτη και τέταρτη μοίρα. Αυτά εγώ τα λέω σαν ένας πατέρας 47ης με 3 πιτσιρίκια. Και θέλω να μεταλαμβανέψω τις σκέψεις μου με όλο το κοινό που με παρακολουθεί και το ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι που όχι μόνο με βλέπει, αλλά που πραγματικά μέσα από τα μηνύματά του στο Facebook, γιατί λαμβάνω μηνύματα συνέχεια, γιατί έχω γίνει με χιλιάδες αεξίδες, όπως βλέπετε παιδιά, φίλος, με ευχαριστεί πάρα πολύ στο Facebook για αυτό που κάνω. Έτσι, και είμαι ευγνώμων για αυτό που δέχομαι τα εύσημα από τους φίλους αεξίδες και μη, έτσι, γιατί δεν είναι όλοι αεξίδες, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό άλλων ομάδων. Προσπαθώ παιδιά να περάσω την ομόνοια μεταξύ των Ελλήνων, τουλάχιστον. Να μεγαλώσουμε και να κερδίσουμε την Ελλάδα μας, όχι σε έκβαση, αλλά να την δυναμώσουμε οικονομικά, ρε παιδιά. Δεν ξέρω με κάποιο τρόπο να βγούμε αυτή τη μιζέρια. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα φύγουν τώρα πάρα πολύ ωραία πλάνα. Πετάει τώρα η κολόνα αυτή για να έρθει να κάτσει κάτω. Όπως σας πω, παιδιά, να κάνετε εγγραφές σε όλα τα εξίδικα κανάλια, έτσι τα αεραστεχνικά. Μην ακούτε κάποιους 5-10 κακόπουλους που υπάρχουν σε όλα τα κανάλια και γράφουν κάποιες βλακίες. Ευτυχώς, κατάλαβα νωρίς από πάνω σε 2 μήνες. Ο Μιχάλης είχε καταλάβει από νωρίτερα και τους μπλόκαρε. Τώρα το μάθε και ο Γιώργης, ο Παϊκόσκο, και δεν χαλάμε τη χαρέκα μας, εμείς οι τρεις. Δεν ξέρω αν γράφουν σωστές βλακίες, δεν μπορώ να παρακολουθώ τα ίδια όλα τα κανάλια. Τα βλέπω ελάχιστα γιατί δεν μπορώ να δικά μου να δω. Αλλά συζητώντας με τον Μιχάλη και τον Παϊκόσκο, βρήκαμε μια κοινή στράτα, όποιος μας πειράζει, όποιος πειράζει τον έναν, οι άλλοι, εμείς οι υπόλοιποι δύο,
θα τη λέμε σε εκείνον που χρειάζεται τον ένα, έτσι. Η ισχύ θα την ενώσει. Και τέλος, ούτε υπάρχουν έρηδες μεταξύ Μιχάλη, Αϊκόσκο, Εμού, Γκέισον Κέσι, Σπάρκ 21. Μην είμαστε μία ομάδα γροθιά. Εντάξει, γιατί γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Είμαστε εδώ, ερχόμαστε συνέχεια εδώ και όλο αυτό το κάνουμε για εσάς. Να μας βλέπετε εσείς. Γιατί ο καθένας μας μπορούσε να κρατήσει τα βίντεο μόνο για το αρχείο του. Έτσι. Αλλά δεχόμενος εγώ, στην αρχή το έκανα κάτι την πλάκα μου. Αλλά δεχόμενος συνέχεια την αγάπη σας, λέω, τι κάνετε. Εκεί που ήταν να κοιμάμαι τα μεσημέρια, γιατί σχολά που φύγαμε εδώ πέρα, με την κυρία Αντίνα, και έρχομαι εδώ. Έτσι, απολαμβάνουμε τα πλάνα που τραβάω το απογευματάκι και μετά. Γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, το ίντερνετ είναι πολύ μικρό. Σας απολαύσουμε, παιδιά, τη λήψη αυτή με την κολόνα, γιατί έχω πολλά ακόμα να δείξω από εδώ. Έχει πολύ ωραίο αεράκι, δεν ξέρω αν περνάει μέσα από το μικρόφωνο, μακάρι όχι, γιατί παιδιά έβαλα ό,τι μπορούσα να βάλω στη μηχανή για να αποτραβήξω τον ήχο. Αλλά επειδή δεν είναι full επαγγελματική, δεν γίνεται. Έτσι, αγόρασα δηλαδή μικρόφωνα, αλλά δεν ταιριάζανε. Πρέπει να τραβήξω μικρόφωνο μπροστά, αλλά άμα το τραβήξω μπροστά, δεν θα ακούτε εμένα. Μερικοί από εσά θα πείτε, καλύτερα ρε, Γιώργη, μην μιλά και μόνο δείχνε. Αλλά εγώ παιδιά και δεν είχα κανένα να μιλάω. Γιατί μόνο με την ομιλία και το διάλογο έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλον. Όπως είχα και ένα διαξυγισμό προχθές, συγγνώμη, εχθές το πρωί με ένα παλικάρι της Original που μου την είπε στην αρχή, μετά γίναμε φίλοι. Αυτό θέλω παιδιά, το τέτα τέτ. Όταν σας πω και μου πείτε τι ακριβώς ζητάτε από μένα και εγώ τι ζητάω από εσάς, θα δείτε ότι θα είναι όλα με λιγάλα. Και μιλάω για τους 5-10 του τα παλικαράκια, γιατί πρέπει να είναι μικρά παιδιά που γράφουν αυτές τις βλακίες. Πάμε λίγο να δείξω ρε παιδιά εδώ ότι είναι το δέσιμο. Γεια σας παλικάρια! Το δέσιμο των δύο κολόνων οι οποίες εκείνο το ύψος θα μπορεί να όχι μπορεί, σίγουρα θα σκυλοτετηθούν. Λογικά, αν κατάλαβα καλά, καθώς βλέπουμε παιδιά σε άλλο σημείο του γηπέδου να κλείνει η πρέσα η άσπρη, του πρώτου βίντεο είναι αυτή που έκανε την σκυλοτέτηση στο τομέα 3. Να επαναλάβω ακόμα μια φορά εγγραφές όλοι στο κανάλι μου, το Black Horse AEK και στη σελίδα μου στο Facebook, γήπεδο AEK Αγιά Σοφιά. Και το Facebook, το ξέρετε όλοι το δικό μου, είναι Γιώργος Τζίκας με ελληνικά. Σήμερα άλλαξα την φωτογραφία, έφερα το γιο μου, έτσι, πίεσε και γυναίκα μου, κάλυψε το παιδί ρε πλάκα από εκεί και έχω βάλει μόνο τον εαυτό μου μπροστά από τον πρώτο μας πυλώνα. Facebook, Γιώργος Τζίκας. Όσοι είστε αεξίδες ή έστω καλά παιδιά, καταλαβαίνετε τι εννοώ καλά παιδιά, άλλων ομάδων, εγώ σας δέχομαι όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και από κανέναν, δεν δικάρω κανέναν, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Αριανό κτλ. Ό,τι άλλο να είναι. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να κάνω και έτσι πράττω, να μην είμαι ρηστικός. Και να τονίσω πάντα τη λέξη αγάπη και ομόνοια μεταξύ μας. Να πω και εδώ πέρα, κάποιος πολύ δυνατός εκτός γηπέδου μου είπε ότι ο λόγος που δεν ακόμα υποθέτει ότι ο λόγος που ακόμα δεν έχει ετοιμαστεί ο τομέας 8, το παραθέτω τώρα μπροστά σας και ενώπιόν σας, είναι ότι από εκεί θα είναι είσοδος. Όσοι θέλετε περισσότερες πληροφορίες, παιδιά, προτιμώ να τα πούμε στο Facebook, όχι με μηνύματα στο YouTube, έτσι. Να με ρωτάτε στο Facebook. Κάποια στιγμή θα τα δω. Στο YouTube δεν προλαβαίνω τίποτα να δω, ούτε τα δικά μου βίντεο. Η κορώνα τώρα μπαίνει, ο μανδύας αυτός μπαίνει εκεί που ήταν τα σίδερα, ο οπλισμός. Έτσι, κοιτάτε τώρα πώς γίνεται η δουλειά. Καθώς έχει ακόμα μισό λεπτό να γράψει βίντεο, 10 λεπτά αφιέρωσα στον τομέα των 9. Θα πάρω ακόμα 2-3 λεπτάκια γιατί αξίζει και πιθανό να κάνω και ένα τέταρτο βιντεάκι, γιατί ρε παιδιά ξέχασα τομέα 6, 7 και το 5 πάνω, όπως έχει γιγαντώσει. Κλείνω παιδιά μου για να συνεχίσω με το επόμενο, έτσι. Μιλάμε, πάρε το 10 λεπτό. Εδώ φίλες και φίλοι,
βλέπουμε τα σημεία που θα είναι το αντλιοστάσιο. Θες να σε πάρω? Αυτός είναι. Είσαι γάτα. Ναι ρε. Εσύ αγόρι μου και εσύ. Ούτε το ξέρω το παιδί. Είσαι φαν, ε. Να είσαι καλά πάλι, καλά. Να είσαι καλά. Όλους να μας βλέπεις, όλους. Έτσι, μπράβο. Είναι αυτό, παιδιά, που σας λέω, ότι καθώς περιγράφω, παιδιά που δεν το κάνουν, τα ξέρω σε πρόσωπο και να είναι καλά, έρχονται, μου λένε μια κουβέντα σε συμπαράστασης. Αυτό για μένα είναι σούπερ παράσημο, έτσι, το καταλαβαίνετε. Βλέπουμε αντλιοστάσια, έτσι, βλέπουμε τη σωλήνα, πιστεύω να τη διακρίνουμε όλοι. Ευτυχώς είμαι σε ίσιο και δεν έχω τον ήλιο πάνω στα μάτια μου, εδώ στο κερανό, τον Κατσιφή. Τι άλλο να δείξω, δείξαμε την κολόνα που ακόμα βαστάει με τις ζαγκάνες και τους σημάντες ο Θωμάς ο Μαύρος. Γεια σου Θωμά μου, ξέρω ότι με βλέπεις, αγαπάω πολύ. Μακάρι να βρεθούμε στο επόμενο μάτι της ΑΕΚ, ξέρεις εσύ που. Έχει γίνει ο λάτρης πλέον ο Μανώλης μου του Θωμά του Μαύρου. Θυμάμαι πριν 4 χρόνια, παιδιά, είχα πάει με τον πιτσιρικά μου στο γήπεδο, στην 29, καθόταν ο Ντέμις, ο Νικολαίδης. Ακούστε, είναι ωραίο, να το κλείσω εδώ πέρα και θα γελάσετε πάρα πολύ. Όλοι σας θα γελάσετε πάρα πολύ, ακούστε μόνο προσεκτικά. Έχω πάει με τον πιτσιρικά στην 29, εκεί που βγάζω πάντα εισιτήριο, σχεδόν πάντα, γιατί πάω και στην 9. Είναι ο Ντέμις τώρα πάνω-πάνω, στα βορεινά. Εγώ πάντα με τη μηχανή αναχείρας για φωτογραφίες. Έτσι ήταν παλιά, μόνο φωτογραφίες έβγαζα. Κοίτα να δω. Του λέω Ντέμι, σου φέρνω το γιο μου. Ναι, μου λέει, φέρνω. Ήταν ΑΕΚ Πανιόνιο στο 0-0, παιδιά, που δεν βάλαμε γκολ. Ήταν γύρω σε 70-75 λεπτό. Άσε με, μου λέει τώρα, ρε γάμο, το κάτσε να βάλουμε το γκολ. Μου λέει ο Ντέμι και βγάλαμε μετά. Όχι, λέω Ντέμι τώρα γιατί θα την κουμπανίσει εσύ. Πράγματι φέρνω το γιο μου, τον βλέπει ο γιο μου τον Νικολαίδη και μου λέει ποιο είναι αυτό, μωρέ. Απαράταμε να βγάλουμε φωτογραφία. Του λέω ρε Μανολί, ο Νικολαίδη τρεπόλο, βάζει γκολ στον Ολυμπιακό. Δεν το ξέρω, μου λέει. Λέω ρε, δυνατά τώρα. Είναι ο άντρας στη Βανδύ. Ά, τη Βανδύ, μέσα πάω. Παιδιά, όλοι 29 και όσοι παιδιά, γιατί πολύ θυμάστε το γεγονός αυτό, τώρα να ξέρετε και ποιος είμαι. Είμαι αυτός με τον πιτσιρικά που γελάσατε όλοι στην 29 με τη συγκομιθία μας, ότι δεν ξέρετε τον Νικολαίδη και ξέρετε τη Βανδύ, ο πιτσιρικάς μου. Ήταν 8 χρονών. Ωραία, το είπα και αυτό, παιδιά. Έτσι θέλω, διάλογο, ωραία. Ας είναι μονόλογος δικός μου. Εσείς με το διάλογο τον γραπτό. Ξέρετε τι θα κάνετε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έκλεισε από εκεί η άσπρη η πρέσα που μπέτωνε, σκυροδοτούσε το τομέα.